Συζητάμε ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει, ασχολείται με την ανασυγκρότηση και τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών. Εδώ θέλουμε να θέσουμε ένα ερώτημα, το πρώτο ερώτημα. Οι αλλαγές που γίνονται, για ποιο λόγο γίνονται? Για να εξυπηρετηθεί πιο αποτελεσματικά η ασκούμενη εξωτερική πολιτική. Σε αυτό, στο ποια είναι η εξωτερική πολιτική, δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση. Είσαστε όλοι σας και μόνοι μας από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, πλέον είναι τόσο φανερή σε αυτόν τον τομέα η στρατηγική σύμπλευση όλων των άλλων κομμάτων, η ταύτιση δηλαδή της στρατηγικής, που η αντιπαράθεση γίνεται στα επιμέρους που βεβαίως έχουν μια σημασία, αλλά που δεν αλλάζουν και την ουσία. Και λέτε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Έχουμε έλλειψη εθνικής στρατηγικής. Μα κάτι λέτε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είστε με τους Αμερικάνους, ναι ή όχι? Όλοι. Είστε. Είστε με τον ΝΑΤΟ, ναι ή όχι? Είστε. Εξωτερική πολιτική είναι και αυτή. Και μάλιστα έγινε καλό, όπως είπε και ο κύριος Κατρούγκαλος. Από δολοφόνοι των λαών έγιναν σήμερα περιστέρια, σαν τα χθεσινά που έπεσαν στη Συρία. Είστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι ή όχι, που ήταν ο λάκκος των λεόντων, που ήταν, είσαστε. Αυτά είναι καθοριστικά. Για να πάω και στην οικονομία, δεν έχω ώρα για να μιλήσω και για την οικονομία. Αλλά και για την οικονομία το ίδιο. Ακολουθάτε πιστά όλα τα κόμματα το δόγμα ότι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης είναι τα μονοπόλια, είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία που τη λέτε κομψά ορισμένη, υγιής ή άρρωστη, κανένας δεν λέει άρρωστη πάντως. Επομένως, υπάρχει μία ταύτιση και στην εξωτερική πολιτική. Δεύτερο ερώτημα που θέλουμε να βάλουμε. Μπορεί να διαχωριστεί η εξωτερική πολιτική από την εσωτερική? Γιατί το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι άλλο. Δεν έχει σχέση με την εσωτερική πολιτική, άρα το συμπέρασμα πρέπει να ομονοούμε. Να έχουμε όλη ενότητα, να είμαστε ενωμένοι. Είναι έτσι? Είναι η εξωτερική πολιτική διαφορετική από την οικονομική πολιτική και άλλη πολιτική? Όταν οι κυβερνήσεις και κόμματα τσακίζουν το λαό τους, το κάνουν και για τους άλλους λαούς. Γιατί αυτό έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, για να μιλήσω και πιο συγκεκριμένα. Επομένως, εμείς λέμε ότι είναι ενιαία, υπηρετεί ταξικά συμφέροντα. Και εδώ δεν μιλάει κανένας για αυτά. Και η εξωτερική πολιτική. Και επομένως δεν διαχωρίζεται. Δεν ταυτίζονται, κυρίες και κύριοι, τα συμφέροντα αυτών που παράγουν τον πλούτο και είναι η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, με αυτών που τον λιμένονται. Είναι ενιαία χώρα βεβαίως, αλλά σε αυτή τη χώρα υπάρχουν δύο ειδών βασικά. Μπορεί και κάποιοι μικροενδιάμεσοι. Είναι αυτοί που περιγράψαμε προηγούμενα. Έχουμε άδικο που λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνένεση και ομοψυχία? Α, πούμε μερικοί παραδείγματα και θα καλέσουμε όσους μας βλέπουν και μας διαβάσουν να σκεφτούν μαζί μας. Ας θυμηθούμε παλιότερα. Εννοώ 96-97 μέχρι 2004 που ήταν η περίοδος της μεγάλης ανάπτυξης. Με 8%. Τι έλεγαν τότε οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας? Εθνική ομοψυχία, μη διεκδικείτε, να αναπτυχθεί η χώρα για να ζήσουμε κι εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Βέβαια το δεύτερο συνέβη στην πραγματικότητα. Θησάβρισαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι εργαζόμενοι, αν πήραν μερικά ψίχουλα. Δεύτερο παράδειγμα, σκεφτεί ο κόσμος. Οικονομική καπιταλιστική κρίση. Από το 9 μέχρι όσο κράτησε. Τι είπαν όλες οι κυβερνήσεις, ότι εδώ πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί για να ξεπεράσουμε την κρίση. Όλοι πρέπει να μην μιλάμε, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη χώρα κλπ. Τα ξέρουμε το. Εθνική ομοψυχία. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα να τσακιστούν, να πληρώσουν, πλήρωσαν την ανάπτυξη, πλήρωσαν και την κρίση, και οι άλλοι τίποτα επιχειρηματικοί. Και όχι μόνο αυτό. Ορισμένοι άφησαν και τα κέρδη τους. Τι σήμαινε λοιπόν τότε και σήμερα τι σημαίνει η εθνική ομοψυχία, υποταγή στα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών, αυτών που κατέχουν τον πλούτο. Αυτό σήμερα, αυτό καλούσαν όλες οι κυβερνήσεις. Τρίτο θέμα, στην περίοδο της ανεμικής ανάπτυξης. Πάλι τα ίδια. Μη μιλάτε, γιατί τώρα αφού περάσαμε την κρίση πάμε στην ανάπτυξη, άρα κεφαλή δεξιά και βήμα χήνα στα κεφάλια κάτω. Όμως, απίστευτο χρήμα από τις κυβερνήσεις σας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα παλιά εσείς, δόθηκε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και οι εργαζόμενοι δεν πήραν τίποτα. Υγειονομική κρίση σήμερα. Ναι, οικονομική κρίση είναι και υγειονομική. Πάλι τα ίδια. Ο κορονοϊός δεν ξεχωρίζει τάξεις, άρα όλοι μαζί είμαστε στο ίδιο καράβι να το ξεπεράσουμε. Μόνο που ακόμα και στην πανδημία, και εδώ φαίνεται η βρωμιά και η απανθρωπιά του καπιταλιστικού συστήματος παγκόσμια, σε αυτή ορισμένοι έγιναν, όχι ορισμένοι, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι. Θησάβρισαν, να μην πω και παραδείγματα, και στον τόπο μας αλλά και γενικότερα. Τα λέει το Bloomberg, το όργανο το δικό σας που το πιστεύετε, που λέει ότι σε αυτή την περίοδο της πανδημίας που πεθαίνουν εκατομμύρια κόσμος, γιατί τα συστήματα υγείας, γιατί, και γιατί δεν συνεργάζονται, ανταγωνισμός εταιριών για εμβόλια και όλα τα που υπάρχουν, σε αυτή την περίοδο θησάβρισαν. Τα κέρδη τους έχουν φτάσει σε αστρονομικά επίπεδα και λέει ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον πλούτο και στη φτώχεια τον τελευταίο μισό αιώνα. Δεν τα λέει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τα γράφει το Bloomberg το ίδιο. Επομένως, μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, καλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν, τα ξέρουμε, αυτός είναι ο κόσμος. Βέβαια, υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που υπηρετούν τη βαρβαρότητα και αυτοί που πάνε να την ανατρέψουν και να τα αλλάξουν. Έτσι ήταν όλη η ιστορία της ανθρωπότητας. Και το δολοκτητικό σύστημα βγήκε ο Σπάρτακος και ξεκίνησε. Και το σύστημα μετά, το φεουδαρχικό, ανατράπηκε από τη Γαλλική Επανάσταση που ήταν αστική και έφερε τον καπιταλισμό. Έτσι κινείται η ιστορία. Όχι αυτή είναι η πραγματικότητα, άρα σκυβούμε το κεφάλι για να απαντήσω σε πιθανά σχόλια. Εδώ όμως λέει είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι εντάξει τα οικονομικά, εντάξει είναι, εδώ πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για ποιο πράγμα, αλήθεια. Γιατί μπήκαμε στο ΝΑΤΟ? Για να υπερασπιστούν τα σύνορά μας. Ποιος απειλεί τα σύνορά μας? Σύμμαχος. Τουρκία. Μαζί σχεδιάζουμε τους πολέμους του ΝΑΤΟ, η ελληνική Ελλάδα εννοώ, και ταυτόχρονα έχεις το μεγαλύτερο εχθρό που τον έχεις και σύμμαχο. Γιατί όλες οι αποστολές στο εξωτερικό? Γιατί η Ελλάδα, και είναι ντροπή και μόνο που το λέτε και σας, παρά την εκτίμηση, κυρία Μανατίδη, είναι δυνατόν να λέτε ότι μετατράπηκε η Ελλάδα σε χώρα ειρήνης και φιλίας και έχει 27 βάσεις? Πώς έχει, Ρενικό? Έχω χάσει το λογαριασμό. Πού έχετε παράγει, έχετε Νέα Δημοκρατία βασισμένη και σε αυτά και λέει όλες οι υποδομές, οι στρατιωτικές και οι πολιτικές, στα χέρια των Αμερικάνων. Αυτή είναι φιλιρηνική χώρα ή στρατόπεδο επιθετικό? Τέτοιο είναι. Στρατόπεδο επιθετικό. Για πέστε μας τώρα, αφού είναι τόσο καλή η Ελλάδα, γιατί συμμετέχουμε στην άσκηση Defense 2021. Τι είναι η άσκηση? Είναι πρόβα πολέμου κατά της Ρωσίας. Εμείς έχουμε προβλήματα με τη Ρωσία, σαν χώρα. Έχουμε, τι έχουμε, μας απειλεί? Μας απειλεί η Ρωσία? Εμείς δεν είμαστε με τη Ρωσία. Ξεχάστε το. Μας απειλεί? Δεν μας απειλεί. Δεν μας απειλεί τα σχέδια του ΝΑΤΟ και των μεγάλων πολυεθνικών συνολικά στην αντιπαράθεση υπεραλιστικών δυνάμεων. Μην μιλάτε, γιατί μου δίνετε ευκαιρία και θα πω κι άλλα. Δεύτερον, τι πρόβλημα έχουμε εμείς με το Ιράν? Μας απειλεί. Γιατί πάνε οι πάτριοτες στο Ιράν? Φεύγουν από τα μεγάλοι πατριώτες, φεύγουν από την άμυνα της χώρας και πάνε στο Ιράν. Λέτε είναι αμυντικό όπλο, καλά μας δουλεύετε, τώρα ξέρουμε κι εμείς. Τι αμυντικό και επιθετικό? Θα μηνθούν σε τι? Τους δίνεις στη Σαουδική Αραβία, που είναι δημοκρατία κιόλας, μαυρίλα, φασισμός του κερατά, δεν τολμάει να πει άνθρωπος, τον αποκεφαλίζουν στην πλατεία και την θεωρείται χώρα σύμμαχο. Τα ίδια και με το Ισραήλ και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά, αν σας τρώει,
μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη. Θα πω και χειρότερα. Κύριε Μπογδάνο, θα πω και χειρότερα. Εμείς δεν συμφωνούμε ούτε με το καθεστώς του Ιράν ούτε με τίποτα. Εσείς όμως ευλογείτε το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας και τους στέλνετε και όπλα. Για να χτυπήσει ένα άλλο λαό. Το τι θα κάνει ο λαός στο Ιράν και οποιοδήποτε λαό είναι δικός του λογαριασμός. Δεν υπάρχουν αυτοί που δίνουν λύσεις και σε προβλήματα που έχουν. Επομένως λέμε, αυτά όλα δεν γίνονται τυχαία. Ούτε είναι επειδή υποχρεωνόμαστε. Γίνονται γιατί εξυπηρετούν, όχι την πατρίδα γενικά και αφηρημένα, εξυπηρετούν αυτούς που έχουν και κατέχουν τον πλούτο. Ως προς το θέμα της υπεράσπισης της πατρίδας, είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ. Ούτε βήμα πίσω, αλλά ούτε και μπροστά. Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ που λέει απεμπλοκή από όλα αυτά τα σχέδια που υπηρετούν τα συμφέροντα και του ελληνικού κεφαλαίου και φυσικά και των Αμερικάνων. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Εμείς είμαστε εναντίον και απέναντι με αυτούς που σέρνουν την ανθρωπότητα στο αίμα, θα πάρω και τη δευτερολογία, στο αίμα, στη φτώχεια, στην καταστροφή, στη δυστυχία. Μιλάτε όλοι για αναταραχές στην περιοχή. Τι αναταραχές? Είναι επεμβάσεις του εμπεριαλισμού που θέλει να βάλει στο χέρι τις αγορές, που θέλει να βάλει δρόμους μεταφοράς των πετρελαίων, που θέλει να κυριαρχήσει γεωστρατηγικά στον ανταγωνισμό που έχει με τη Ρωσία και με την Κίνα. Εμείς είμαστε λοιπόν με το λαό και θέλουμε λαϊκή ενότητα και όχι την ψεύτικη αυτή που προβάλλεται σαν εθνική. Ενότητα του λαού για να υπερασπίσει τα δικά του συμφέροντα και να μοιχήσει το αίμα του για να κερδίσουν οι πετρελαιάδες, οι εφοπλιστές, να κερδίσουν τη μεγάλη επιχειρηματική όμιλη που βρίσκονται, ελληνική εννοώ, που έχουν τεράστια συμφέροντα. Βέβαια, θα ήθελα να αναφερθώ, επειδή δεν έχω χρόνο, σε ορισμένες επιμέρους πλευρές. Πρώτον, εξωτερική πολιτική στον οικονομικό τομέα. Οικονομική διπλωματία. Δεν υπάρχει υπουργός, αλλά δεν πειράζει. Δεν μιλάμε για τους υπουργούς, τα ξέρουμε πολύ καλά. Έρχεται, πετάχτηκε λίγο στον ύδαγμο. Θα πάρω τη δευτερολογία. Ναι, κύριε. Έχω ακόμα 6 και 3, 9. Θα τα πάω γρήγορα. Το ερώτημα. Τι σημαίνει εξωτερική πολιτική στον οικονομικό τομέα και ποιον εξυπηρετεί? Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι για όλους τους Έλληνες? Όχι. Είναι για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η δέσμευση της χώρας από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράδειγμα, κυρώσεις στη Ρωσία και σε άλλες χώρες που πηγάζουν από πολιτικά κυρίως ζητήματα. Κυρώσεις στην Τουρκία δεν βάζουν, αλλά βάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Ρωσία για τον τάδε. Εμείς δεν υποστηρίζουμε τη Ρωσία. Καπιταλιστική και σκληρή χώρα είναι. Όμως, ρωτάμε εσάς όλους, αλήθεια, γιατί εμείς θα πρέπει να τις ακολουθήσουμε και να μην πουλάνε τα προϊόντα και να τα πετάνε να πηγαίνουν μέσω Τουρκίας οι Έλληνες παραγωγοί? Τι είναι αυτό? Τι πολιτική είναι αυτή, πατριωτική είναι? Όχι, όχι, δεν είναι. Λέτε ότι έχουμε εξωτερική πολιτική, πολύπλευρη κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Μονόπλευρη έχετε. Ταγμένη με τους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ κλπ. Και με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Έχουμε αμοιβαία υποφελείς σχέσεις. Από πού καθορίζονται? Καθορίζονται από όλες οι εξωτερικές σχέσεις, μα όλες. Ας βάλουμε και μια μικρή εξαίρεση που δεν έχει σημασία, από τα συμφέροντα των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων. Και να σας πω κάτι. Όταν στείλαμε στρατό στο Κόσοβο και πεθάναν 19 φαντάρι από λευχαιμία γιατί είχαν βομβαρδίσει οι ανθρωπιστές φωνιάδες Αμερικάνοι από το απεμπλουτισμένο ουράνιο, είχε ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός να γυρίσουν πίσω. Βγαίνει ένα άρθρο και μάλιστα στην Ελευθεροτυπία που έλεγε το εξής: αν θέλουμε να υπερασπίσουμε τη διείσδυση που ήταν η πολιτική σημείτη στα Βαλκάνια, που πήγαινε σε πόλεις των Βαλκανίων και στη Ιουγκοσλαβία μετά τον πόλεμο και νομίζω ότι είσαι στο Σύνταγμα, γιατί όλες οι τράπεζες ήταν γύρω-γύρω. Αν θέλουμε να τα υπερασπίσουμε, πρέπει να κάνουμε και θυσίες και πρέπει να στείλουμε και στρατό. Όταν πήγε η φρεγάτα στη Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θέλω να πω ονόματα, ο κ. Βενιζέλος, θα το πω. Ήμασταν και συμφοιτητές. Τι είπε? Το ρωτήσαμε. Καλά, τι θέλει η φρεγάτα? Τι έχουμε εμείς με τη Λιβύη να μοιράσουμε? Λέει, πρέπει να προστατέψουμε τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρήσεων. Πάμπτωχοι όλοι όσοι δούλευαν.
Τρίτο παράδειγμα, εμβόλια. Για εξηγήστε στο λαό που αγωνιά και που πεθαίνει, γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να πάρει όλα τα εμβόλια που είναι εγκεκριμένα και αποτελεσματικά και έχει κολλήσει μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο με συμφωνίες αδιαφανείς, με μη τήρηση από τις πολυεθνικές των συμβολέων που έχουν αποκτήσει και εδώ δεν μιλάει κανένας. Εκεί κολλημένοι. Γιατί? Για να υπερασπίσει τα συμφέροντα αυτών των πολυεθνικών. Ποια πολυδιάστατα. Δεύτερο ζήτημα στο θέμα αλληλεγγύη. Ευαίσθητο θέμα. Είναι ο δούριος ύπος του υπεραλισμού. Γιατί? Αλληλεγγύη τι σημαίνει? Σημαίνει η βοήθεια και η στήριξη λαών που υποφέρουν. Και τίθεται το ερώτημα. Από τι υποφέρουν ιδιαίτερα οι λαοί του πρώην ονομαζόμενου τρίτου κόσμου? Γιατί η μοίρα τους το έχει? Ποιος τους επιτίθεται? Πρώτον, φτώχεια. Γιατί καταλυστεί από τις πολυεθνικές και το μεγάλο κεφάλαιο και τον τόπιο που αναπτύσσεται εκεί στην πίδα. Δεύτερον, πόλεμοι. Ποιος τους κάνει αυτούς τους πολέμους? Τι λέτε εδώ και κλαίτε, κλαψουρίζετε? Απ' τη μία στηρίζετε τους πολέμους και απ' την άλλη παριστάνετε να είμαστε αλληλέγγυοι στους διάφορους λαούς. Και αυτή η αλληλεγγύη θυμίζει όπως παλιά που οι βασιλιάδες φάζανε και οι βασίλισσες πηγαίναν την άλλη μέρα και μοιράζαν καραμέλες στα ορφανά. Τώρα είναι πιο εξυγχρονισμένοι. Βομβαρδίζουν, ισοπεδώνουν όλες τις χώρες και μετά έρχονται ως φαρισαίοι υποκριτές να πάνε να τις στηρίξουν δίθε, και αυτό γίνεται με όρους. Θα τα πω παρακάτω και για αυτά τα θέματα. Με όρους ποιους? Για να υποτάξουν στα δικά τους τα συμφέροντα. Τρίτο θέμα, αναπτυξιακή βοήθεια. Αναπτυξιακά κονδύλια. Σας λέω ότι από το 1996 δεν είναι θέμα προσωπικό, αλλά είναι θέμα εμπειρίας του κόμματός μας. Είμαι Γενικός Γραμματέας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και έχω γυρίσει πάνω από 100 χώρες. Έκανα και στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν τα λέω σαν προσωπική μαρτυρία, αλλά λέω για να στηρίξω αυτά που θα πω. Ποια αναπτυξιακή βοήθεια, μου λέτε, και ποια αναπτυξιακά κονδύλια? Υπάρχει η τριπλέτα αναπτυξιακή βοήθεια, αναπτυξιακά κονδύλια, ΜΚΟ. Βέβαια, πρέπει να ξέρει ο λαός ότι όλα αυτά είναι από το αίμα του και τον ιδρώτα του, που δήθεν είναι δωρεάς. Με τι όρους δίνονται? Πρώτον, όρους σκληρούς για να αλλάξουν τις χώρες και να τις βάλουν στο χέρι. Ιδιωτικοποίησης, παραδείγματος χάρη. Μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις τι εννοούμε? Εργασιακές σχέσεις ζούγκλας. Ο ΣΑ, για παράδειγμα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι θέλετε. Δεύτερο, αλλαγή διακυβέρνηση και ό,τι θέλετε. Πού κατευθύνονται? Στη στήριξη των δικών τους ομίλων υπάρχουν στοιχεία και για την Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Τα περιβόητα αναπτυξιακά και το ποιες εταιρείες τα πήραν σε σημείο που λέγανε όχι εμείς, άλλοι, ότι τελικά χρηματοδοτούν τις δικές τους εταιρείες. Άρα η αναπτυξιακή βοήθεια και τα κονδύλια, όλα αυτά ένα στόχο έχουν. Να στηρίξουν και την τόπια αστική τάξη και κυρίως να στηρίξουν τα δικά τους συμφέροντα, και έτσι δίνονται. ΜΚΟ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι για να είμαστε καθαροί, και άνθρωποι αγνοί και ορισμένες, ας πούμε, που ξεκινάνε από καλή πρόθεση κλπ. Όμως η σκέψη και η δημιουργία, σατανική θα λέγει κανένα, στον ΜΚΟ, ήταν να λέγονται ΜΚΟ, αλλά λένε είναι ΚΙΟ, δηλαδή κυβερνητικές οργανώσεις. Και γιατί? Είναι πολύ απλό. Οικονομικά εξαρτούνται από όλες τις κυβερνήσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως, πέρα, λέω, από εξαιρέσεις ανθρώπων που πραγματικά είναι, πέρα από αυτό, ο ρόλος τους ήταν από άλλη πλευρά. Ένα, να διαλύσουν το κίνημα, το παραδοσιακό, όπως και τα κοινωνικά φόρουμ. Αυτό το ρόλο έπαιξαν. Πού είναι αλήθεια όλοι αυτοί οι ηγέτες των ΜΚΟ και των κοινωνικών φόρουμ? Στα Υπουργεία Εξωτερικών, σύμβουλοι είναι. Αυτοί οι μεγάλοι που προσκυνάγατε όλοι και μας λέγατε ότι εμείς δεν βλέπουμε τη νέα πραγματικότητα. ΜΚΟ, λοιπόν, και να σας πω και μερικά παράδειγμα, είναι προώθηση της πολιτικής με άλλο τρόπο και των συμφερόντων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπεραλισμού. Σας πω παραδείγματα. 17 ΜΚΟ στη Γιουγκοσλαβία πιάστηκαν και δεν διαμαρτύρθηκε κανένας για κατασκοπία. Παραδείγματος χάρη, ήταν ΜΚΟ για να μελετήσει το πέρασμα των πουλιών. Τι κάναν? Στα βουνά κλικάραν, ας πούμε, και φτιάχνανε που είναι οι θέσεις οι αμυντικές της Γιουγκοσλαβίας. 17. Τους ξύλωσαν τότε
Και δεν διαμαρτύρθηκε κανένας. Να πούμε τώρα για χρηματοδότηση αντιφρονούντων. Πιάσαν τον άλλον για τη Συρία, το μεγάλο δημοκράτη με 500,000. Και μετά βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και η ΓΚΟΕ, πλην ΚΚΕ και κάποιων άλλων κομμάτων για να τον στηρίξει ότι θέλει να φέρει τη δημοκρατία και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια, με αφορμή που λέμε για τη Συρία, δεν ακούσαμε καμιά δήλωση κανένας κόμματος. Χτες βομβάρδισαν οι Αμερικάνοι τη Συρία. Σκότωσαν 27 ανθρώπους, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Μόνο το ΚΚΕ έβγαλε ανακοίνωση. Όλοι οι υπόλοιποι σιγή ηχθείως. Αυτό είναι το καλημέρα του Biden, που λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον πόλεμο και την επέμβαση. Και ποιο είναι η προστιχιά, η πολιτική. Τι λέει, να προστατέψουμε τα αμερικάνικα στρατεύματα. Αλήθεια, πού είναι στο Μίτσιγκαν τα αμερικάνικα στρατεύματα και τους βομβαρδίζουν. Είναι στη Συρία. Πώς πήγαν στη Συρία, τους κάλεσε κανένας. Η κυβέρνηση ποιος. Κανένας. Και δεν μιλάει κανένας για όλα αυτά. Τίποτα. Έστω για τον υπό. Τελειώνω. Τέλειωσε. Θέλω να πω δύο λέξεις. Εμείς δεν αδιαφορούμε. Δεν πάει. Τέλειωσε. Δεν γίνεται. Ένα λεπτό. Δεν γίνεται. Ένα λεπτό. Διότι τώρα κάνατε μια γενικευμένη συζήτηση. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Τώρα έχουμε νομοθετικό έργο. Ωραία. Έχετε δύο μιλάμε. Δεν γενικευμένη. Όλα συμπληρώνονται. Κλείστε. Θα το κρίνω εγώ. Κλείστε, όχι, εγώ θα το κρίνω. Όχι, λέω, είναι γενικευμένοι. Λέω το εξής. Εμείς δεν αδιαφορούμε για τα προβλήματα των εργαζομένων. Το αντίθετο. Το αντίθετο, και επειδή ο Νίκος Καραγιάννης, ο Παπαναστάσης, το είπε και ξαναϋπόθηκαν, στηρίζουμε γενικά τα περισσότερα αιτήματα των εργαζομένων που έχουν να κάνει με τη μείωση οργανικών θέσεων, ασφαλιστική κάλυψη, αξιολόγηση. Θα σας πω κάτι. Μας έστειλε ένα σημείωμα, κυρία Δέντια. Με βάση το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο που κάνετε, για να πάει ένα στο Συμβούλιο Επικρατείας θέλει 5 χρόνια. Χαίρετε. Έχει καταστραφεί. Αλλάξτε το. Τουλάχιστον πάρετε ένα τέτοιο μέρος. 5 χρόνια. Άμα θέλετε, σας δώσω τον υπολογισμό που κάνω, όπως επίσης για τη μεταφραστική υπηρεσία. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να έχετε μόνιμους δημόσιους υπάλληλους, πιστοποιημένους κλπ. Που να μεταφράζουν και να πάτε στην ελεύθερη αγορά. Συνήθως κοστίζει περισσότερο αυτή η μισθοδοσία. Αλλά είναι για να ταΐζεται η αγορά. Μετά από όλα αυτά, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.